Είμαστε σήμερα εδώ, Κυριακή βράδυ, αρκά, στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά που το 2015 ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία έγραψαν την ιστορία της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Έστειλαν ένα παράδειγμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει μάρτυρες δυστυχώς φαινομένων ενός ακραίου ρατσιστικού μίσους, ρατσιστικού ζόχου σε διάφορες περιοχές Ελλάδας από μικρές ομάδες, οι οποίες βγαίνουν, προφυλακίζουν μικρά παιδιά, προφυλακίζουν οικογένειες προσφύγων και καταταραγμένων ανθρώπων. Ο τομέας δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, το τμήμα μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και η αλληλεγγύη για όλους, δημοτικές κινήσεις, δήμαρχοι, βουλευτές, αντιφασιστικές και αντιρατσικές κινήσεις, παίρνουμε την πρωτοβουλία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες με μια ανοιχτή αγκαλιά. Να τους υποδεχτούμε με ένα χαμόγελο, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και άλλη Ελλάδα. Ελλάδα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Τις επόμενες μέρες θα ξανά είμαστε στο λιμάνι. Να υποδεχτούμε και τις επόμενες φουρνιές προσφύγων. Και θέλουμε αυτό το μήνυμά μας να φτάσει σε όλη την Ελλάδα. Σε κάθε πόλη της Ελλάδας, όπου θα βρεθούν πρόσφυγες, όπου θα βρεθούν μετανάστες, οι τοπικές κοινωνίες να τους αγκαλιάσουν και να τους δείξουν την αλληλεγγύη η οποία πρέπει να δείχνει η δημοκρατική ελληνική κοινωνία.